Με παπούτσια, με αυτά, μαλλιά, αυτά, όλα, όλα υπερθέαμα. Αλλά και η κούραση υπερθέαμα. Ασφαλώς. Άσε με βρε αγόρι μου, του λέει, έλα να κόψουμε την τούρτα, να περάσουμε ωραία τώρα. Ανέβα, εσύ κάνε τις βόλτες σου, δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Έλα ρε, μαμά, δεν είναι τίποτα. Ανέβα. Ανεβαίνω με την τακούνα στο πατίνι και θέλει και ισορροπία. Με ανεβάζει βασικά, με πήρε έτσι, μου λέει, μα δεν είναι τίποτα. Βάλω τον πόδι και θα σηκώσω εγώ. Βάζω το ένα πόδι, με σηκώνει. Και όπως ανεβαίνω πάνω, να καλή ώρα και τώρα που δεν είμαι στο πατίνι. Κάνεις μπροστά. Φεύγω προς τα μπρος. Και όπως φεύγω προς τα μπρος, φεύγει το πατίνι πίσω. Γιατί δεν έχω σηκώσει πού πας. Δηλαδή πας έτσι, λέει, πατάς το ένα σου πόδι, σε φεύγει προς τα εκεί. Έλεγα κι εγώ τον Άγγελο που έκανε βόλτος έτσι κανονικά. Έλα εύκολα, ανεβαίνει μία κόρη, ανεβαίνει άλλη κόρη. Έλα, μαμά, ανέβα, ανεβαίνω πάνω, παιδιά, και φεύγω όλοι καλά. Δεν προλαβαίνω να με κρατήσουν έτσι όπως έφυγα. Μου λέει, μαμά, δεν στάθηκες όρθια, ξανανέβα. Του λέω, παιδί μου, τι πρέπει, να σπάσω τα κοκαλάκια μου, να με έρθει στο κρεβάτι. Είναι η ηλικία μου να ανέβω εγώ τώρα στο πατίνι που τσουλάει μόνο του. Εγώ δεν έχω ανέβει στο πατίνι που κάνει έτσι στο πόδι, το ένα πόδι και πάει. Και είναι και ήσουν τότε εκεί στις παραλιακές που πηγαίναν τα κοριτσόπουλα, τα ξανθά με τις τσικλόφουσκες και τα ρόλερ. Ναι, ναι, δεν ήμουν. Δεν είχαμε παραλιακά δουλέψει καθόλου. Ανεβαίνω δεύτερη, μου λέει, μαμά, τα τακούνια φεύγανε. Ξυπόλυτη με το καλτσάκι μου. Ανεβαίνω επάνω. Μου λέει: θέλω να ανέβεις με βουτιά, να κάνεις μία έτσι. Όλα θα κάνω και έτσι, ρε. Πας καλά. Η μάνα σου είμαι, δεν είμαι η συμμαθητριά σου. Έλα ρε μαμά, εσύ δεν έχεις ανάγκη σε μια χαρά. Έλα, ανέβα, θα ανεβάσω και τη γιαγιά. Ας τη γιαγιά, λέω. Ας τη γιαγιά, εσύ θες να μας κουτσάνεις όλους εδώ μέσα. Ανεβαίνω δεύτερη, παιδιά. Μόνο στο σπίτι. Με κρατάγανε τρεις. Δεν γίνεται. Και πήγαινα έτσι. Ακίνητη στο ίδιο μέρος, αλλά έτσι. Έγερνα πίσω, έγερνα μπρος και να μου λέει ίσιο το κορμί. Μα τι ίσιο του λέω, αφού φεύγει μόνο του αυτό το πράγμα, με ξανεβάζει πάνω. Και βλέπω τα παιδάκια όλα, παιδιά, το πώς το κάνουν αυτό το πατίνι. Ναι, σας λέω που όπου σπρώχνει το πόδι σου, δηλαδή ρίξεις βάρος από εδώ, φεύγει προς τα εδώ. Ρίξεις βάρος από εκεί, πάει προς τα εκεί. Πάει μόνο του. Δεν τσουλάς εσύ το πόδι. Τίποτα, δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου θύμισε, ρε παιδιά, παλιά που βλέπαμε αυτά τα Star. Πώς τα λες, μωρέ? Star Trek, όλα αυτά. Που βλέπαμε διάφορα πράγματα εκεί μέσα που γινόταν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θυμάμαι και το είχα δει, που ήταν ένας που πάταγε πάνω σε κάτι και τσούλαγε μόνος του. Όλα αυτά που βλέπαμε κάποτε σαν είχε τέτοιο. Επιστημονικά, τώρα σιγά σιγά τα βγάζουν σαν παιχνίδια. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν συνιστώ σε καμία μάνα να την πατήσει από το παιδί της και να ανέβει πάνω. Τρεις με κρατάγανε και έφευγε το κορμί μου έτσι μπρος πίσω. Και ο άλλος ανεβαίνει επάνω και κόβει βόλτες. Είναι και η ηλικία μας βαριά. Και κάνει και κόλπα. Μου λέει, δεν μου δίνεις και το μωρό. Πας καλά, ρε. Μα μου λέει, δες τι ωραία που πάω. Πάσε μας, χρυσέ μου. Εγώ τη γιαγιά μου λέει, θα την κάνω πρώτη. Είναι κάτι πρωταθλήτρια στο πατίνι. Να δω την κυρία Ζέτα να κόβει βόλτες μετά. Καλά. Και τους δύο μαζί στο κάτι θα μας έχουν μετά. Και εμένα και τη μάνα. Μπράβο, καλά στο κουράγιο. Εμένα μου τα έχει απαγορέψει ο γιατρός όλα αυτά. Ασφαλώς. Δεν είχα πάρει.